Μοναδικό, μοναδικό, αγαπημένη, αγαπημένη μου, μονοπάτι. Το δικό σου μονοπάτι, αυτό το οποίο έχεις να περπατήσεις στη ζωή σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεσαι. Διότι το μονοπάτι δεν τελειώνει ποτέ. Όσο έχουμε ζωή, όσο είμαστε ζωντανοί, όσο έχουμε, τι να σου πω, ακόμα και ένα χέρι που λέει ο λόγος και ένα πόδι, μιλάω συμβολικά και κυριολεκτικά, αλλά τέλος πάντων, είναι για να περπατήσουμε συμβολικά αυτή τη ζωή. Πού μας οδηγεί όμως αυτό το μονοπάτι? Για σένα λοιπόν έχω ανοίξει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 φανταστικά, μοναδικά, ιδιαίτερα ντεξ, τα οποία κάποια μπορεί να μην τα έχεις ξαναδεί κιόλας. Και θα στρώσουμε μαζί και θα κάνουμε να βρούμε, να αποκρυπτογραφήσουμε πού σε πάει το μονοπάτι στο μέλλον, πού σε οδηγεί. Όμως το πολύ σημαντικό είναι το εξής. Θα ανοίξουμε βέβαια τα ντεξ, θα βγάλουμε τα ταρό, θα μας πούν κάποια πράγματα. Το μονοπάτι, όπως και να είναι ο καθένας από εσάς, θα το περπατήσει και σύμφωνα με τις δικές του ιδέες, πεπιθήσεις, πιστεύω κτλ. Και τις δικές του προκλήσεις, έτσι. Εδώ θα πάρουμε μια ιδέα, θα πάρουμε τις πληροφορίες. Ισχύει η ανάλυση από την ώρα που βλέπεις το βίντεο, έτσι. Δεν έχει σημασία, μπορεί το βίντεο να το δεις μετά από 6 μήνες, 7 μήνες, ένα χρόνο. Ισχύει από τότε, διότι τότε είναι που παίρνεις την πληροφορία. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι μου, στο Ακάς Ταρό. Είμαι ο Ακάς και τι δεν κάνουμε. Έχουμε ξεπεράσει τους 17.300 αυτή τη στιγμή. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Αυτά που μου γράφετε κιόλας, τα οποία είναι πολύ συγκινητικά, δείχνει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Σας αρέσει πάρα πολύ και η θεματολογία και όλα αυτά που κάνουμε. Και τα κάνω κι εγώ αντίστοιχα για εσάς. Κάνω αρκετά πράγματα. Πάνω χάρη αρθρογράφω, γράφω άρθρα στην κοινότητα εδώ στο YouTube. Είδατε τώρα, κάνουμε για τα ζώδια. Γράφω για το, επίσης κάνουμε για το ταροσκόπιο κάθε εβδομάδα, τα οποία τραβάω με ειδική μέθοδο. Προσέξτε, με ειδική μέθοδο τις κάρτες. Και σας κάνω και μια αστρολογική ανάλυση. Υπάρχει το site μου, στο οποίο εκεί υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες. Υπάρχει κάρτα του Ακάς, υπάρχει κάρτα ημέρας, υπάρχει με τρεις κάρτες ταρό, έτσι. Υπάρχουν αριθμολογικές αναλύσεις, συμφωνία πεπρωμένων, κύκλοι, καρμική. Υπάρχει το όνομά σου, το αρχικό του όνοματό σου, υπάρχει ημερομηνία γέννησης. Πάρα πολλά, έτσι, μπες και δες το. Επίσης υπάρχει και για να διασκεδάσεις η μαγική σφαίρα, η οποία θα πάρει κουλές απαντήσεις. Μπες δηλαδή, ρώτα κάτι, συγκεντρώσου, ρώτα κάτι, θα πάρει κουλή απάντηση, έτσι. Είναι για να γελάσεις λίγο και να ξεφύγουμε. Υπάρχουν οι ρούνοι, εκεί είναι σοβαρό. Υπάρχει fortune cookie. Σπάσε το fortune cookie, για δες τι σου λέει. Είναι αυτό όπως πώς τρώμε που πηγαίνουν καμιά φορά σε κινέζικο ή ασιάτικο, ας πούμε, εστιατόριο και τρώμε και έχουμε και fortune cookie και το σπάμε και έχει και τους αριθμούς. Έχει και στα ελληνικά κάποια πράγματα που σου λέει. Λοιπόν, και άλλες υπηρεσίες τις οποίες μπορείς να τις δεις. Αυτά τώρα. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, 4 υπέροχα μονοπάτια. Πολύ υπέροχα μονοπάτια, μοναδικές διαδρομές. Ξέρω ότι σε τραβάνε πάρα πολλά πράγματα να επιλέξεις, δυσκολεύεσαι να επιλέξεις. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν κάποια τα οποία εσένα σου δίνουν μία, σε εμπνέουν περισσότερο. Και ξεκινάμε αμέσως με το πρώτο μονοπάτι. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω τώρα, κάτσα τα πάω λίγο πιο εκεί, θα αρχίσω εγώ τώρα να στρώνω, έτσι. Πρώτα, ναι, ανακατεύουμε λιγάκι. Και πάμε. Πρώτο μονοπάτι. Πρώτο μονοπάτι βγαίνει θαύματα. Θα στα εξηγήσω. Θα τα βγάλω όλα πρώτα και μετά. Από εδώ τώρα. Το πρώτο μονοπάτι που επέλεξες έχει και θαύματα στις διαδρομές σου, έτσι. Είναι το θαύμα πολλών πραγμάτων εδώ. Ως άνθρωπος που μπορείς να καταφέρεις. Έχουμε δικαιοσύνη. Μάλιστα. Εδώ τώρα έχουμε μια δυσκολία, έτσι. Είναι ειδικές, ιδιαίτερες κάρτες. Δεν τις έχω βγάλει πολύ. Σπανιότατα τις έχω βγάλει. Είναι της Κάρολιν Μις. Είναι ειδικές, μάλιστα. Είναι ειδικές αυτογνωσιακές αστρολογικές. Τέλος πάντων, υπάρχει, εδώ είναι αποκωδικοποίηση συμβολέων μέσω αστρολογίας. Δηλαδή υπάρχει μία μέθοδος που θέλει, βέβαια είναι face to face και θέλει και είναι ολόκληρο σεμινάριο, αλλά κάνουν τη δουλειά τους για το σκοπό που το κάνουμε τώρα. Εδώ λοιπόν οι δυσκολίες, θα την εξηγήσω. Εδώ έχει βγει ο Ζητιάνος.
Και θα σου πω τι σημαίνει αυτό. Έχουμε λοιπόν την αστρολογική μας, είναι ο τρίτος οίκος που έχει να κάνει με την ενέργεια, την επικοινωνία, την έκφραση γενικά. Έχει, η ψυχή σου τη ζητάει, που σημαίνει να έχεις αυτοπεποίθηση λοιπόν. Η ψυχή σου λοιπόν σου λέει ένα μάθημα εδώ στη διαδρομή σου, να έχεις αυτοπεποίθηση. Εδώ αυτό το οποίο βγαίνει η αισιοδοξία, πάρα πολύ καλά, κάτσε να τα φέρω τώρα εδώ για να χωρέσουν όλη η διαδρομή να την βλέπεις. Οκ, okay. Ωραία. Και δες τώρα εδώ τα χρώματα, δες εδώ όλες τις πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για σένα. Ένα άλλο είναι που μας έχει βγει το 55, ρε φίλε, κυρίαρχος αρίθμος. 55 μας κάνει 10, έχει πολύ μεγάλη δύναμη σαν αρίθμος και έκφραση. Και στο τέλος, μία ακόμα κάρτα, είναι τα ψαράκια. Τα βλέπεις? Ναι, το βλέπεις. Και θα στα εξηγήσω. Πολύ καλή κάρτα. Δες το λίγο σαν μοσαϊκό. Γιατί η διαδρομή, το μονοπάτι που έχουμε να περπατήσουμε, μας πάει, δεν είναι ευθεία. Ναι, νομίζουμε ότι είναι ευθεία η ζωή, αλλά μας πηγαίνει μέσα από διάφορες διακλαδώσεις. Ξεκινάς λοιπόν με μια κάρτα η οποία σου λέει για θαύματα. Εντάξει, ότι μπορείς να φέρεις θαύματα στη ζωή σου. Ξεκινάμε με αυτό. Παίρνεις αυτό το μονοπάτι. Που είναι και πολύ όμορφο μονοπάτι. Είναι ένα μονοπάτι μέσα από θάλασσα. Έχεις βουνό, δέντρα, θάλασσα, άμμο και κάπου σε οδηγεί, ρε φίλε, ρε φίλη. Είναι το θαύμα της ζωής. Είναι το δικό σου θαύμα που μπορείς να φέρεις στη ζωή σου. Όταν είναι με θαύμα, μάλλον αυτή η κάρτα, εμένα συνειρμικά αυτό που μου έρχεται να σου πω, είναι το θαύμα της ζωής. Εμείς που ζούμε και μιλάμε τώρα, έχουμε νικήσει τις πιθανότητες. Αν αναλογιστείτε το σπερματοζωάριο, εμείς σαν σπερματοζωάριο, να το πω έτσι, που μπαίνουμε μέσα στο άριο, γονιμοποιείται κτλ., νικήσαμε τις πιθανότητες, είμαστε ένας εναντίον εκατομμυρίων πιθανοτήτων. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Και η σύγχρονη επιστήμη πλέον αρχίζει και λέει ότι δεν είναι μόνο πιο, δηλαδή είναι μια διαδικασία, το πω αυτό, είναι ότι δεν είναι μόνο το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο που μπαίνει και μέσα στο άριο, είναι το άριο δέχεται το συγκεκριμένο, δέχεται συγκεκριμένο σπερματοζωάριο. Τι θέλω να πω με αυτό, το πιάνεις, δεν το εξηγώ επιστημονικά, υπάρχει επιστημονική εξήγηση, αλλά το εξηγώ συμβολικά, ψυχικά, ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν πεπρωμένο να έρθουμε στη ζωή. Με σάρκα, έτσι, εδώ, με σώμα. Αν πιστέψεις στο θαύμα της ζωής, αρχίζεις εσύ και καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, μετά, δικαιοσύνη. Μια πολύ όμορφη κάρτα, ιδιαίτερη, ρουνική κάρτα, η οποία με τη δικαιοσύνη και με αυτό το πολύ όμορφο σύμβολο, με αυτά τα πολύ όμορφα σύμβολα, έρχεται να σου πει ότι ξέρεις τη ζωή. Η ζωή είναι καρμική. Υπάρχουν πράγματα που είναι άδικα, αλλά θα τη βρουν τη δικαιοσύνη, ίσως με απροσδόκητους και ιδιαίτερους και περίεργους τρόπους. Όμως η δικαιοσύνη με τον αριθμό 11, δώσε μεγάλη σημασία και στα νούμερα που βγαίνουν εδώ, με τον αριθμό 11 η δικαιοσύνη σου μιλάει για αίτιο, για αιτιατό, σου μιλάει για επικοινωνία. Σου μιλάει ότι πολλές φορές στη ζωή σου πρέπει να βάλεις λίγο λογική, να ζυγίσεις τα πράγματα. Εντάξει. Πάμε εδώ τώρα. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση δική σου που πρέπει να προσέξεις. Ή για τον εαυτό σου ή για τους άλλους ανθρώπους. Είναι η ζητιάνη. Και όταν εννοούμε ζητιάνη, δεν είναι αυτός που είναι στο δρόμο. Είναι η εσωτερική ζητιανιά. Είναι αυτό που ζητάμε συνέχεια. Πώς είναι πολλές φορές τα μωράτα, μάλλον τα παιδάκια σε μικρή ηλικία που λένε θέλω αυτό, όχι θέλω αυτό, και στυλώνουν τα πόδια τους και κλαίνε και κλαίνε και επιμένουν και θέλω αυτό, θέλω να πάω να παίξω. Και το ζητάνε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ είναι η ζητιανιά. Εδώ αυτό που σου λέει είναι να μην εξαρτάσει από άλλους. Να μην ζητιανεύεις από άλλους. Αχ, έλα βοήθησε, αχ, σε παρακαλώ. Αχ, κάνε εκείνο, κάνε τα. Καλά, εντάξει, τώρα για να είναι μια χάρη και τα λοιπά, εννοείται, αλλά γενικά για σοβαρά θέματα στη ζωή σου. Μόνος, μόνη σου πρέπει να το καταφέρεις. Μην εξαρτάσεις από τους άλλους. Και όταν είναι εξαρτάσεις, ξέρω ότι μπορεί να είσαι σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης ανάγκης, αλλά το να ζητιανεύεις είναι ενάντια στο δικό σου προσωπικό σχέδιο. Το αλλοιώνει. Εντάξει.
Εδώ το αντίθετο είναι με τη δική σου προσωπική δύναμη. Τρίτος οίκος, αριθμός 41. Α, εδώ σημαίνει και η άλλη. Έτσι μπορεί να συναντάς ανθρώπους που να έρχονται σε σένα και να ζητιανεύουν από σένα. Αχ, κάνε μου τη χάρη, αχ, κάνε μου εκείνο, αχ, κάνε μου τ' άλλο, αλλά να το κάνουμε έναν πολύ έτσι, όντως με πολύ τρόπο, με χαμηλή ενέργεια, αρνητική ενέργεια. Και να σου τρώει ενέργεια μετά και να λες, ρε παιδί μου, μου κάψε τον εγκέφαλο αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, ζήτα, πολύ ζήτα. Είναι και αυτό το παράπονο, δηλαδή, και αυτό το πράγμα. Αχ, οι άλλοι έχουν, αχ, εγώ δεν έχω, αχ, και εκείνο, και τι θα κάνω, και αυτό, και έχω πρόβλημα με αυτόν, και έχω πρόβλημα με εκείνο, και έχω πρόβλημα με τη σχέση, έχω πρόβλημα με τη δουλειά, έχω πρόβλημα με τα λεφτά, έχω πρόβλημα με την εφορία, έχω πρόβλημα. Αχ, και σε παρακαλώ και βοήθησέ με, και να άκουσέ με. Και αυτό ήδη πρέπει να σα κούρασε λιγάκι με αυτό που έκανε, που μπήκα λίγο στο ρόλο αυτό. Δεν λέω ότι είναι κακοί άνθρωποι, αν έχετε τέτοιους φίλους. Είναι ο τρόπος τους για να παίρνουν ενέργεια όμως. Και σένα μετά σε αφήνουν σέκο. Σου έχουν ρουφήξει όλη την ενέργεια, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Αν είσαι όμως εσύ, προσέξε το. Πρέπει να το μαζέψεις. Λοιπόν, τρίτος οίκος, αριθμός 41. Τρίτος οίκος είναι καθαρά μια αστρολογική κάρτα. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρίτο οίκο σου, που είναι η επικοινωνία. Είναι η έκφρασή σου. Πώς επικοινωνείς με τους ανθρώπους, παίζει μεγάλο ρόλο και εκεί είναι και η επιτυχία σου. Επικοινωνείς πολύ επιθετικά, δεν θα σε έχουν και σε υπόλοιψη. Επικοινωνείς πολύ να πάρεις, να ρουφήξεις ενέργεια βαμπυρίστικα, θα σε κόψουν. Ή επικοινωνείς με έναν όριμο τρόπο, εκφραστικό. Επίσης εδώ η διαδρομή σου σου λέει να εκφράζεσαι, έχει να κάνει με καλλιτεχνικά πράγματα, τέχνη. Να γράψεις, να ασχοληθείς. Ηθοποιός, στο κέρασι τεχνικά, εντάξει, είσαι καλλιτεχνική φύση, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό το καλλιτεχνικό μπορείς να πετύχεις θαύματα. Πάντα ξεκινάμε στην αρχή. Ναι, μπορείς να πετύχεις θαύματα. Με τη δικαιοσύνη, όντως μπορείς να πετύχεις θαύματα. Πάμε στην ψυχή. Τι λέει η ψυχή? Η ψυχή σου σου λέει ότι έχω πολλά δώρα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και εσένα και τους άλλους. Αλλά κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις αυτοπεποίθηση. Να έχεις αυτοπεποίθηση και τον εαυτό σου να τον έχεις ψηλά. Να τον αγαπάς. Να μην λες, το έχω γράψει, και δες εδώ πώς βγαίνουν όλα. Το έχω γράψει και στην κοινότητα σχετικά με τον Κρόνο. Ο Κρόνος, επειδή έχει βγει και έχει να κάνει με το κάρμα. Δες πως όλα συνδυάζονται, ρε φίλε. Λοιπόν, τέλος πάντων, που έχει να κάνει με το κάρμα, ένα από τα μηνύματα του Κρόνου σαν μάθημα, γιατί ο Κρόνος είναι δάσκαλος. Μιλάμε μέσα από συμβολισμούς, έτσι. Η αστρολογία είναι γλώσσα συμβολισμών. Δεν είναι αυτό το κυριολεκτικό, τέλος πάντων. Είναι μια γλώσσα συμβολισμών. Ο Κρόνος τι σημαίνει? Ο δάσκαλος της ζωής. Και τι σου λέει ο δάσκαλος της ζωής? Σου λέει, μην αυτοειχτήρεσαι. Μη λες τον εαυτό σου δεν αξίζω. Μη λες τον εαυτό σου δεν είμαι καλός, δεν είμαι καλή, δεν θα τα καταφέρω. Και γι' αυτό έρχεται και η αισιοδοξία με το γράμμα Χ. Ό,τι σημαίνει αυτό για σένα, μπορεί να είναι ένα όνομα, μπορεί να είναι επώνυμο, μπορεί να είναι κάτι. Βάζω ακόμα και Χ που λένε σε ανθρώπους που θέλω να βάλω στη ζωή μου. Δες ποια λέξη σχηματίζεται σε σένα στο δικό σου το μυαλό. Αισιοδοξία, ρε φίλε και φίλοι μου. Αισιοδοξία. Ναι, γιατί υπάρχουν γεγονότα που μπορείς να οδηγήσεις εσύ, σχέδια που ετοιμάζονται, αλλά να τα ολοκληρώσεις, έτσι, να βγεις από αρνητικές καταστάσεις. Μιλάει για ερωτισμό. Ο ερωτισμός εδώ έχει να κάνει με το φλερτ, την αγάπη, τον έρωτα. Έχει να κάνει με το συνδέομαι με έναν άνθρωπο, έχει να κάνει με την ερωτική επαφή, έχει να κάνει με τόσο όμορφα πράγματα, γιατί αυτό είναι το θαύμα της ζωής. Εμείς ως ανθρώπινα όντα όντως είμαστε ένα θαύμα της ζωής. Θες η φύση, θες ο Θεός, θες το σύμπαν. Αυτό το οποίο δημιουργήθηκε πάνω στη γη και με εμάς τους ανθρώπους και με τα ζώα που είναι ζωντανός πλανήτης, είναι ένα θαύμα το οποίο ούτε οι επιστήμονες δεν μπορούν να το μαζέψουν, να το καταλάβουν. Πώς να σου το πω. Προσπαθούν να πούνε ότι είναι θέμα λογικής. Δεν είναι θέμα λογικής. Δεν βγαίνει θέμα λογικής. Όλο αυτό που έχει φτιαχτεί το οικοδόμημα, έτσι. Η σκέψη, το συναίσθημα, η αγάπη, η αγκαλιά. Ο τόσο πλούσιος κόσμος του ανθρώπου σε συναισθήματα. Κράτησε εδώ, διότι πάμε και στον αριθμό 55, που είναι από τους πιο εκφραστικούς αριθμούς. Έχεις έρθει με αποστολή, αγαπημένη μου, να διερευνήσεις το σχέδιο της ζωής σου, τις ικανότητές σου, τα ταλέντα σου,
σε τι είσαι πρωτοπόρος, πρωτοπόρα, να είσαι τίμιος, ηθικός και να εμπνέεις τους άλλους. Να είσαι δραστήριος, δραστήρια, να έχεις ικανότητα να επιδιώξεις το σωστό και γενικότερα σου αρέσουν έτσι οι τέχνες, οι λέξεις, το γράψιμο. Εδώ σημαίνει ότι θα συναντήσεις πολλούς ανθρώπους, ίσως τόπους διαφορετικούς, όμως όλα είναι ένα πράγμα. Και αυτό το οποίο σου λέει είναι, σε αυτή τη ζωή, είναι η χαρά. Εντάξει. Αυτός ο αριθμός συνδέεται με την χαρά, με την εμπειρία της ζωής και με την χαρά. Και η διαδρομή σου, λοιπόν, όλη αυτή που κάναμε, πού σε φτάνει στο 34, δες και αυτόν τον αριθμό, που είναι και τα ψάρια τα οποία είναι πολύ τυχερά, που έχει να κάνει ότι, κοίταξε να δεις, πολλές φορές στη ζωή πρέπει να δράσει γρήγορα, δράσει γρήγορα, έτσι, χωρίς να χάνεις τη συγκέντρωσή σου, χωρίς να χάνεις, δηλαδή, το υπεραναλύεις, να στο πω έτσι. Και εδώ βέβαια σημαίνει εμπειρίες, σημαίνει και ταξίδια, σημαίνει και ο καλός ο καπετάνιος, ο οποίος, ναι, άραξε, έχει τη δουλειά, που έχει πιάνει δουλειά, να κυβερνήσει το καράβι, μιλάμε αλληγορικά πάντα, αλλά από την άλλη όμως έχει και χρόνο, να είναι και με τα πρόσωπα τα οποία αγαπάει. Πού καταλήγεις, να σε βοηθήσω, στην αγάπη. Το μονοπάτι σου είναι το θαύμα της αγάπης. Σταματώ. Ωραία. Παίρνω και εγώ μια ανάσα, γι' αυτό δεν μιλάω. Γιατί είχε και πολύ ενέργεια αυτό το deck, μάλλον αυτό το άνοιγμα, ήταν πολύ ωραίο. Ωραία. Δεύτερο deck. Ετοιμαζόμαστε. Δεύτερο deck. Δεύτερο μονοπάτι. Ιδιαίτερο μονοπάτι και αυτό. Μέσα από δέντρα μοιάζει λίγο σκοτεινό, λίγο προς το απόγευμα, ίσως πρωί-πρωί. Έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή. Εντάξει. Και για να δούμε τι σημαίνει. Ω, βεβαίως και είναι, δες εδώ, κοίταξε να δεις. Όλα παίζουν έναν πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό, ότι εδώ σου λέει εμπιστεύσου τα άστρα, τα αστέρια να σε καθοδηγήσουν. Ακολούθησε την ευλογία σου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι μία λίγο μοναχική διαδρομή εδώ. Όντως αυτός εδώ άνθρωπος δεν είναι τυχαίο, και με αυτό το σύμβολο, το στρόβιλο που σημαίνει η ενέργεια, η δημιουργός ενέργεια, να σου το πω έτσι, όπου διαβάζει τα άστρα, συμβολικά μπορεί να σημαίνει η εμπιστοσύνη σου στην αστρολογία, στα ταρό που κάνουμε, σε μένα στο κανάλι, μιλώντας για μένα δηλαδή, και να ξεκινήσεις δηλαδή αυτό το ταξίδι, ότι όλα έχουν μία αίσθηση ιερή, ότι υπάρχει Θεός, ότι κάπου σε καθοδηγεί, ναι, να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτό. Πολύ ωραία κάρτα. Έχουμε επίσης ένα 8 μπαστούνι, μάλιστα. 8 μπαστούνι, πολύ δυνατό. Το βιβλίο της ζωής, λοιπόν, το οποίο σου ανοίγεται, εδώ έχουμε έναν μύστη, ο οποίος καταφέρνει και διαβάζει αυτά τα περίεργα σύμβολα, τα οποία στην ουσία είναι ένα καθρέφτισμα. Και αυτά τα σύμβολα της ζωής έρχονται, σου ανοίγονται, και αυτό το οποίο σου λέει αυτό εδώ πέρα είναι ότι η επικοινωνία, η στόχη, ο σκοπός στη ζωή έρχονται συνήθως μέσα από πολύ παράξενους τρόπους και έρχονται μέσα από συμβολισμούς. Υπότις. Ωραία κάρτα, αλλά θέλει και μία προσοχή, και θα στην πω την προσοχή που χρειάζεται. Μία αστρολογική που έχει βγει Ποσειδώνας. Okay. Η ψυχή σου τι θέλει? Όχι στο φόβο. Μη φοβάσαι, σου λέει. Άλλο βέβαια να λέω εγώ μη φοβάσαι, και άλλο εσύ, γιατί θα μου πεις ωραία και πώς εγώ το αντιμετωπίζω. Η αισιοδοξία ξανά, καθόλου τυχαίο.
Μάλιστα. Ο αριθμός 7, ο οποίος είναι ιδιαίτερα πνευματικός, για κάποιο λόγο έχει βγει. Λοιπόν, για να τα φέρω εδώ, πολύ ωραία, και μία κάρτα από εδώ, για να δούμε πού καθοδηγείσαι το μπουκέτο. Ω, μάλιστα, πολύ ωραία. Με αριθμό 9. Ξεκινάς, αγαπημένη, το μονοπάτι εδώ, το είπαμε, εντάξει. Ακολούθα το μονοπάτι σου, μη φοβάσαι. Ναι, είναι ιδιαίτερο, είναι περίεργο μονοπάτι. Είναι το δικό σου όμως μονοπάτι και είναι εκεί το οποίο σε οδηγεί. Και πού σε οδηγεί? Στα μυστήρια της ζωής. Να ανακαλύψεις τα μυστήρια της ζωής, να ανακαλύψεις ποιος είναι ο σκοπός σου. Πώς ανακαλύπτω όμως το σκοπό μου? Τι βρίσκω? Βρίσκω ένα πράγμα το οποίο μπορεί να με δυσκολεύει. Εδώ έχει βγει ο υπότης. Ο υπότης μπορεί να γίνει μια υπέροχη κάρτα για εσένα ή για άλλους ανθρώπους που γνωρίζεις, εντάξει, και έχει να κάνει με το «είμαι πιστός στον άνθρωπό μου, στην αγάπη, ρομαντικός, υπάρχει έννοια του υποτισμού, η αγάπη για μένα είναι μεγάλη τιμή ενός ανθρώπου όταν με αγαπάει ή όταν εγώ αγαπάω», αλλά από την άλλη όμως, αυτό που χρειάζεται προσοχή, ή είναι δικό σου, ή συναντάς άλλους ανθρώπους, είναι ότι μπορεί να γίνει και αυτοκαταστροφικός. Να γίνει εκείνος ο υπότης, όπως έχουμε δει σε ταινίες, όπως έχουμε δει σε σύριαλ, έχουμε διαβάσει και από την ιστορία ή σε μυθιστορήματα, είναι εκείνος ο υπότης ο οποίος, ενώ μοιάζει να είναι υποτικός, να είναι δυνατός, τελικά είναι καταστροφικός. Είναι άξεστος, είναι καθόλου ευγενής, δεν είναι τίμιος, και είναι εκεί, σου πουλάει αγάπη, αλλά ακριβώς αυτό το πράγμα, σου πουλάει αγάπη, αλλά δεν αισθάνεται τίποτα. Και αυτό φέρνει καταστροφή, και αυτό φέρνει μεγάλη δυσκολία, φέρνει πολύ πόνο. Εσύ πρέπει να το προσέξεις, αυτή η διαδρομή, αυτό σου λέει. Από την άλλη, έχουμε έναν Ποσειδώνα, αριθμός 26, δώσε και εδώ βάση, έχουμε το 8, έχουμε το 26, δες τι σημαίνει. Ο Ποσειδώνα συνδέεται με το όραμα, αλλά έχει όμως και το εξής, συνδέεται μέσω ονείρων με εσένα για να σου αποκαλύψει αυτά τα μυστικά τα οποία θέλεις εσύ να ανακαλύψεις στη ζωή σου. Έχεις το χάρισμα λοιπόν, τώρα δεν ξέρω και αστρολογικά ο Ποσειδώνας σε ποια τοποθέτηση είναι σε όλους εσάς, μπορείτε να το ψάξετε, σου δίνει όμως τη δύναμη του οράματος. Η μόνη προσοχή που χρειάζεται εδώ, το όραμα να είναι ξεκάθαρο και να μην μπερδευτείς, να μην μπερδέψεις το νόημα, το μήνυμα, διότι πολλές τα μηνύματα, είπαμε, είναι λίγο, χρειάζονται λίγο σκάψιμο, χρειάζονται να είναι γιωμένα, να είναι πρακτικά και όχι φόβος, όχι στο φόβο. Η ψυχή σου λέει ότι μπορείς να καταλάβεις ότι μπορείς να λύσεις πολλά πράγματα στη ζωή σου χωρίς να φοβάσαι. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Φέρε την ενέργεια της αγάπης. Το αντίθετο του φόβου είναι η ενέργεια της αγάπης. Η ενέργεια της αγάπης στον εαυτό μας, η ενέργεια της αγάπης της ζωής, να αγαπάμε τη ζωή, να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή είναι όμορφη, είναι γλυκιά. Έχεις δυσκολίες, έτσι. Αλλά από την άλλη όμως, όταν εσύ αγαπήσεις τον εαυτό σου, έχεις κάνει ήδη το πρώτο πολύ μεγάλο βήμα. Το επόμενο που βγαίνει πάλι είναι αισιοδοξία, γεγονότα, σχέδια τα οποία έρχονται και ετοιμάζονται, βγες από αρνητικές καταστάσεις και ανθρώπους και αγάπη, ερωτισμός. Γράμμα Χ και ο αριθμός 47, ό,τι αυτό σημαίνει για εσένα. Αριθμός 7. Συνδέεσαι λοιπόν αριθμολογικά με τον αριθμό 7, ευλογημένος αριθμός, πολύ πνευματικός. Είναι η αναζήτηση της αλήθειας και της σοφίας σε αυτή τη ζωή. Και φυσικά να μαζέψεις πάρα πολλές γνώσεις, πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή να μάθεις, αρέσει να μαθαίνεις. Λοιπόν, είσαι πνευματικός, πνευματική, ανεξάρτητη, ενδιαφέρεσαι για τη μεταφυσική, γι' αυτό και με βλέπεις, βγαίνει και εδώ ότι ενδιαφέρεσαι για τη μεταφυσική. Και πού σε οδηγεί τελικά όλο αυτό το μονοπάτι, πού καταλήγει? Καταλήγει λοιπόν σε ένα μπουκέτο με λουλούδια. Αριθμός 9, μία βασίλισσα εδώ, η οποία είναι η βασίλισσα Μπαστούνι. Να σας πω όμως κάτι, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ή σε κάποια συστήματα καρτών, αυτό δεν είναι μπαστούνι, είναι σπαθί. Εγώ θα πάρω ότι είναι μία βασίλισσα εδώ, είναι μία γυναίκα, η οποία είναι και σπαθάτη και μπαστούνάτη, δεν μας πειράζει, σιγά το κάνουμε αυτό, η οποία έχει
Μιλάμε για γυναίκα τώρα. Είναι ή είσαι εσύ αν είσαι γυναίκα και είναι η διαδρομή σου, και αν είσαι άντρας είναι μια γυναίκα που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ιδιαίτερο ρόλο για σένα στη ζωή σου ή θα παίξει στη ζωή σου. Σπαθάτη σημαίνει μαγκάκι, σημαίνει στα λέει χήμα και σε χτυπάει κατευθείαν στο κεφάλι με τα λόγια της. Δεν είναι από τις γυναίκες που θα μασίσει. Είναι η γυναίκα η οποία θα σε υποστηρίξει, αλλά είναι αυτή η οποία θα σου πει σήκω πάνω στα πόδια σου και τράβα κουπί. Αλλά θα σου πει όμως την αλήθεια, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Ό,τι και αν είσαι, έτσι. Ναι, αν είσαι γυναίκα μπορεί να είναι και μια φίλη επίσης που μου έρχεται να σου πω. Επίσης, αν είναι, επειδή είπαμε ότι θα πάρουμε ότι είναι και σπαθάτη, ότι είναι και μπαστούνάτη, είναι και μια γυναίκα η οποία έχει πολλή ενέργεια, πολλές γνώσεις, πολλή σοφία, έχει στύψει πραγματικά την πέτρα της ζωής, την έχει λιώσει, έτσι, έχει μεγάλη εμπειρία. Και αυτό το οποίο σου λέει ότι κοίταξε να δεις, τις δυσκολίες θα τις περάσεις με αγάπη. Με ανθρώπους που σε αγαπάνε, με αυτά που αγαπάς και τις δυσκολίες γενικότερα στη ζωή θα τις περάσεις με το να αλλάζεις τον τρόπο σκέψης. Όχι θετικά, εννοεί δηλαδή εδώ, ναι, εδώ λέει πάντα να σκέφτεσαι θετικά. Να σας πω κάτι γιατί είναι μια παγίδα εδώ και το καταλαβαίνω. Το να σκέφτεσαι μόνο θετικά, να λες όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά και να μην πηγαίνουν καλά και να μένεις εκεί, όντως είναι η τοξική θετικότητα. Όταν όμως το αλλάξεις μέσα σου, το νιώσεις και πεις ρε παιδί μου θα το παλέψω. Εντάξει, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, θα δυσκολέψουν, αλλά θα το παλέψω και θα προσπαθήσω να βρω λύσεις στο θέμα μου για να είμαι εγώ καλά, για να αγαπήσω τον εαυτό μου, για να έχω ενέργεια, για να έχω ηρεμία ψυχής, για να έχω τα λογικά μου, για να έχω την ψυχική μου ασφάλεια και να προχωρήσω. Το πέτυχες φίλε μου. Και το μπουκέτο με λουλούδια είναι χαρμόσυνα νέα, το μπουκέτο με λουλούδια είναι ομορφιά ζωής, το μπουκέτο με λουλούδια είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι συναντήσεις, είναι γνωριμίες, είναι το μπουκέτο με τα λουλούδια είναι και επιτυχίες, έτσι, γιατί πολλές φορές, δηλαδή λέμε ρε παιδί μου, π.χ. να σου πω ένα παράδειγμα, είναι και αυτό μια κατάκτηση, είναι η κόρη σου. Μπορεί να είναι ο γιος, εντάξει, μπορεί να είναι και ο γιος σου, μπορεί να είναι η κόρη σου. Περνάει στο πανεπιστήμιο, παίρνει το πτυχίο. Παίρνει το πτυχίο. Ή μπαίνει πανεπιστήμιο, ναι. Τα λουλούδια συμβολίζουν την επιτυχία. Είναι μια μεγάλη επιτυχία. Πέρασε εκεί που ήθελε το παιδί. Πάει εξωτερικό να δουλέψει. Είναι μια μεγάλη επιτυχία γιατί είναι μέρος της ζωής σου. Εσύ πετυχαίνεις κάτι. Μαθαίνεις μια γλώσσα, παίρνεις ένα πτυχίο, μια νέα γνωριμία. Μπορεί να μην είναι καταλήξει ερωτικά, μπορεί να είναι φιλική, μπορεί μια νέα δουλειά. Σου ανοίγεται μια πόρτα εκεί που δεν το πίστευες. Πολλές φορές διαβάζω και κάποιες γενικεύσεις. Ναι, υπάρχει εννοείται. Που είπα αυτό και εκείνο και τ' άλλο και δεν βρίσκω και δεν κάνω. Οκ, εντάξει, κοίταξε να δεις. Αν πηγαίνεις με φόβο και οι άλλοι θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει και τη δύναμη όταν πέσει ο άλλος να τον σηκώσει. Αν εσύ φοβάσαι, ας πούμε, το καταλαβαίνεις, δηλαδή σε πιάνουν οι άλλοι, πιάνουν την ενέργειά σου. Άσχετα αν δεν μπορούν να την εξηγήσουν. Πας σε μια συνέντευξη, ρε παιδί, μια δουλειά. Και φοβάσαι και είσαι με πολύ τράκ και τα αυτά. Θέλουν έναν άνθρωπο, ξέρεις κάτι. Οι γνώσεις είναι κάτι το οποίο ξέρουν, θα τις αποκτήσει κάποιος. Θέλουν έναν άνθρωπο με αυτοπεποίθηση, με δύναμη, θα τα καταφέρει. Γιατί σου λέει ρε παιδί μου, εντάξει, θα του πάρει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις, τέσσερις, πέντε. Μετά όμως, οκ, okay, έχει αυτοπεποίθηση, έχει δύναμη, θα τα καταφέρει. Αυτό θέλει. Και βεβαίως, αριθμός 7, πνευματικός αριθμός, πνευματικότητα. Εσύ είσαι άνθρωπος πολύ πνευματικός. Οπότε και μέσα από την αντίληψη της μεταφυσικής, καταλαβαίνεις η ζωή που σε πάει. Η διαδρομή σου λοιπόν είναι πανέμορφη και σε πάει σε επιτυχίες, σε μπουκέτο με λουλούδια. Εντάξει, δεν μιλάω, sorry που δεν μιλάω, απλά κάνω και εγώ λίγο, ξεκουράζομαι, να γεμίσω λίγο ενέργεια. Γιατί μην νομίζετε, δεν είναι και τόσο απλό. Να τα εξηγήσεις αυτά, ξέρετε τι ενέργεια καμιά φορά θέλει. Λοιπόν, τρίτο μονοπάτι. Το τρίτο μονοπάτι, επειδή έχω φτιάξει εγώ τις κάρτες, ξέρετε που είναι. Εσείς που επιλέξετε το τρίτο μονοπάτι. Και δεν είστε πολλοί. Είναι στη Σκωτία.
Ναι, αυτές τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τις έχω φτιάξει εγώ με κάποιο τρόπο, στο οποίο όμως μέσα, όταν τις έφτιαχνα, έβαζα μέσα και την ενέργεια, να το πω έτσι, ο τόπος, δηλαδή είναι η Σκωτία. Είσαι λοιπόν σε ένα μέρος, στη Σκωτία να το πω έτσι, η οποία είναι, έχω πάει, είναι ένα ονειρικό μέρος, μια ονειρική χώρα για μένα. Για μένα, έτσι, για κάποιους άλλους μπορεί να τους αρέσει. Με τις πολύ ιδιαιτερότητες που έχει ο καιρός. Αλλά θέλει όμως να σου πει ότι η ψυχή σου, Σκωτία τώρα, πρόσεξε, γιατί Σκωτία σημαίνει η χώρα του Σκότους. Το Σκότλαντ είναι από το σκοτάδι, έτσι. Όπως και το Άιρλαντ. Το Άιρλαντ σημαίνει χώρα της Ήρυδας. Irish. Ήρυδα. Λοιπόν. Καλά, μιλάω σαν κάθε. Λοιπόν, μπορεί να γίνει λίγο κεντρικό αυτό που λέω, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει όμως, έχει να πει ότι εσύ, φίλε, φίλη μου, έχεις περπατήσει μέσα από σκοτάδια στη ζωή σου, ε. Έχεις περάσει μέσα από πολλές διαδικασίες. Όμως, υπάρχει και πολύ δέος. Υπάρχει και πολύ μαγεία. Και υπάρχει και πολύ προστασία. Μη φοβάσαι το σκοτάδι. Πόσο... Άρε, τι γίνεται εδώ. Έχεις λοιπόν προστασία από τους αγγέλους, να σου το πω έτσι, όντως μπορεί να έχεις και κάποιον προστάτη. Μην ανησυχείς, σε αγαπάνε. Αυτή η διάσταση εκεί πέρα που δεν τη βλέπουμε αλλά συνδεόμαστε, συνδέεσαι με τους αγγέλους και σε προστατεύουν στη διαδρομή σου. Μη φοβάσαι το σκοτάδι. Άμα έχεις ευλογία, δεν σε αγγίζει τίποτα. Λοιπόν, και το 9 πεντάκτηνο, μάλιστα, όχι μόνο δεν σε αγγίζει τίποτα, είσαι και ένας χαρακτήρας, μια προσωπικότητα πολύ δυνατή. Το 9 πεντάκτηνο εδώ, δηλώνεις εδώ, δηλώνει σαν αποτύπωση, να το πω έτσι, πολύ μεγάλη δύναμη. Το 9 πεντάκτηνο επίσης σημαίνει παίρνω μόνος μου τη διαδρομή μου και πετυχαίνω εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν να πετύχουν. Το 9 σημαίνει καρμική κύκλη. Μπορείς αν θέλεις, επειδή έχω φτιάξει το site μου τους καρμικούς κύκλους, η αρχή που το έφτιαξα βέβαια έχει να κάνει με τον καρμικό κύκλο του χρόνου, έτσι, δηλαδή βάζεις τον αριθμό 9. Μπορείς να μπεις, να γράψεις το όνομά σου και το επώνυμό σου, θα επιλέξεις όντως τον καρμικό κύκλο 9 που γράφει, τον αριθμό 9, βασικά θα επιλέξεις τον αριθμό 9. Στον drop έχει μια λίστα, θα επιλέξεις τον αριθμό 9 και δες τι πληροφορία παίρνεις. Στο λέω γιατί κάτι μου λέει να σου το πω. Θα πάρεις κάποιες πληροφορίες. Αυτό το οποίο μας βγαίνει είναι ο καλός ο Σαμαρίτης. Εντάξει. Ναι. Να μια δυσκολία εδώ που χρειάζεται να προσέξεις. Κάτσε να τα βγάλω όλα και θα σου το εξηγήσω. Θες να βοηθάς εσύ τους ανθρώπους. Θες να βοηθάς. Λέων, δύναμη. Δύναμη και αισιοδοξία. Δεν θα μασήσεις. Πρέπει να το γυρνάς. Εντάξει. Και όταν ακόμα σε πιάνουν τα κάτω σου, πρέπει να μασήσεις. Ελευθερία. Πόσο στα ακριβώς. Ελεύθερη ψυχή εσύ. Δεν δεσμεύεσαι εύκολα. Φαίνεται εδώ. Εδώ φαίνεται. Είσαι πολύ ανεξάρτητο πνεύμα. Ονειροπαγίδα ρε φίλε και φίλη. Όνειρα κάνεις όνειρα. Αυτό είναι πολύ. Και να συνεχίσεις να κάνεις όνειρα. Κάτσε τα φέρω λίγο πιο εδώ γιατί είδες στη διαδρομή τι σου βγάζει. Μαθήματα ζωής. Να το και το άλλο το δεκάρι. Φίλε, φίλοι, μαθήματα ζωής. Για να δούμε όμως τι θέλουν να σου πούν τα μαθήματα της ζωής και πού καταλήγεις. Και καταλήγεις σε μια πολύ όμορφη κάρτα που είναι τα κρίνα. Λοιπόν, τώρα. Προστασία. Εντάξει, έχεις προστασία. Μη φοβάσαι τίποτα. 9 πεντάκτηνο. Περνάω και μόνος μου καλά, περνάω και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις σχέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν σχετίζεσαι με ανθρώπους, αλλά είσαι ένας από τους ανθρώπους που μπορεί να ανήκουν
σε εκείνο το σπάνιο ποσοστό, το 10-15%, μιας ιδιαίτερης προσωπικότητας, λέγεται INFJ, αν γνωρίζετε από τεστ προσωπικότητας, τα οποία βασίζονται στη θεωρία του Carl Jung και τα οποία φυσικά βασίζονται που αλλού στον Ιπποκράτη. Γιατί είχε κάνει ο ίδιος κατηγοριοποίηση προσωπικότητων με βάση τα τέσσερα στοιχεία της γης. Συγγνώμη, τα τέσσερα στοιχεία. Δηλαδή φωτιά, αέρας, γη και νερό. Βέβαια είχε βάλει και τον εθέρα. Λοιπόν. Και τα οποία τα πήρανε στη σημερινή εποχή οι ψυχολόγοι και τα επεκτείνανε με συνδυασμούς. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ βγαίνει ότι ανήκει σε ένα ποσοστό ιδιαίτερο εκείνων των προσωπικότητων, την οποία δεν τη βλέπεις εύκολα στη ζωή, στον κόσμο, έτσι, σαν ποσοστό. Τι να προσέξεις? Θες να βοηθάς τους ανθρώπους. Εδώ έχει βγει ο Σαμαρίτης, ο καλός Σαμαρίτης. Θες να βοηθάς τους ανθρώπους. Είναι ok να βοηθάς, δεν λέμε. Αλλά όμως να προσέχεις αυτό το οποίο να το κάνεις απλά για να το κάνεις και όχι να το νιώθεις. Αυτό θέλει προσοχή. Δηλαδή μη λες θα πάω να βοηθήσω, για να βοηθήσω. Δηλαδή για να με βδουν οι άλλοι, να το κάνεις γιατί πραγματικά θέλεις να βοηθήσεις. Και είναι ωραίο να βοηθάς τους ανθρώπους. Και μην το κάνεις με τέτοιο τρόπο ώστε να ενοχλεί. Εντάξει, αυτό θέλει προσοχή. Αριθμός 5, εδώ έχουμε το 9, εδώ έχουμε αριθμός 5, Λέων. Ο Λέων λοιπόν είναι να λάμψεις με τη δύναμή σου. Όχι, έχεις δύναμη. Έχεις δύναμη και η ζωή θέλει δύναμη, όπως και να το κάνουμε. Προσέξτε, μπορεί να είσαι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις δύναμη να προχωρήσεις τη ζωή. Μπορεί να είσαι λίγο κλειστός άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις δύναμη να προχωρήσεις τη ζωή. Εντάξει. Ελευθερία βγαίνει εδώ, ότι η ψυχή σου, αυτό το οποίο σου λέει εδώ, είναι να σεβαστείς το γεγονός ότι θέλεις χώρο και να είσαι ελεύθερη. Και πάλι λέω, μπορεί να είσαι σε σχέση, παρόλα αυτά όμως θέλεις και την προσωπική σου ελευθερία. Δεν είναι κακό. Όταν ξεκαθαρίζονται τα πράγματα, δεν είναι κακό. Θες να διαβάσεις ένα βιβλίο, θες να ακούσεις μουσική, θες να πας μια βόλτα, να πιεις ένα καφέ, θες να πας το βιβλίο σου, να πας μόνη σου στην παραλία να το διαβάσεις. Είναι δηλαδή η ελευθερία σου. Όνειρο παγίδα από την άλλη είναι μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα με αριθμό 10 που βάζεις όνειρα, στόχους, ιδέες, βοήθειες, έχεις βοήθειες δηλαδή, θα βρεθούν στο ξαφνικό, στο στείλουν οι άγγελοι. Άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να σε βοηθήσουν στη διαδρομή σου. Εκεί που κάπου αρχίζεις και ζορίζεσαι σε οτιδήποτε και να είναι αυτό. Και έρχεται επίσης αυτός ο αριθμός, πάλι ο αριθμός 10, είναι διπλός αριθμός 10 εδώ, παίζει μεγάλο ρόλο, μαθήματα, πολλά μαθήματα ζωής, πολλά καρμικά μαθήματα για σένα. Εδώ σημαίνει ότι ξεπληρώνω το χρέος το καρμικό, η ψυχή μου δηλαδή το έχει ξεπληρώσει, να σου το πω έτσι, αλλά αυτό το οποίο όμως σου λέει σημαίνει ηγεσία και αυτοκυριαρχία. Και τι άλλο σου λέει? Ανεξαρτησία. Και τι άλλο σου λέει? Ότι ναι, είναι η υπόσχεση της νίκης σε δύσκολες καταστάσεις. Σαν να σου λέει εδώ, υπόσχεση της νίκης σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής. Θα συναντήσεις δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί εδώ να είναι και άνθρωποι οι οποίοι, πρόσεξε να δεις, μπορεί να είναι και άνθρωποι εδώ οι οποίοι έρχονται να στο παίξουν ο καλός Σαμαρίτης και θέλουν να σε παγιδέψουν. Μπορεί να είναι και αυτό. Εντάξει. Ή μπορεί να συναντήσεις ανθρώπους με λεονταρίσια χαρακτηριστικά, τα οποία να είναι εκεί και να είναι έτοιμοι να σε κατασπαράξουν. Με δύναμη όμως πατάς και τα κρίνα έρχονται να σου πούνε ότι πολλές φορές είναι καλή κάρτα, πολύ καλή κάρτα, σημαίνει όμως ότι χρειάζεται λίγο να αναλύσεις τη διαδρομή σου. Είναι ο αριθμός 30 που είναι πολύ καλό στην αριθμολογία. Επίσης εδώ έχουμε ένα βασιλιά μπαστούνι, αλλά θα τον λογαριάσω και ως ξυφών, δηλαδή ένα βασιλιά και φωτιά και αέρα, μπορεί να είναι άνθρωποι όριμοι που είναι εκεί για να σε βοηθήσουν και έχουν και δύναμη μάλιστα.
Μη φοβάσαι, διότι έρχονται άνθρωποι στη ζωή σου και σε βοηθάνε. Προστασία και δύναμη. Η διαδρομή η δικιά σου είναι μια διαδρομή, ναι, μέσα ίσως και από το σκοτάδι που είπαμε, αλλά είναι μια διαδρομή δύναμης. Εσωτερικής δύναμης. Αυτή είναι η διαδρομή σου. Ωραία. Και μαζεύω είδα τι ωραία τα μονοπάτια που είναι αυτά τα ωραία πράγματα κάνουμε εδώ. Οπότε αγαπημένοι, αγαπημένοι μου, αν είσαι καινούριος, θα κάνεις την εγγραφή σου. Και πάμε τώρα και στο επόμενο, τέταρτη λοιπόν, τέταρτο μονοπάτι, το οποίο θα επιλέξω και εγώ. Βέβαια, τι, εγώ απ' έξω θα μείνω. Εδώ κάνουμε ολόκληρο μονοπάτι, τέτοια ανάλυση. Το μονοπάτι λοιπόν, τέταρτο μονοπάτι. Το οποίο το διαλέγω και εγώ. Ιδιαίτερο, με πολύ ωραία εικόνα, με μία γάτα που συμβολίζει την έναρξη του ταξιδιού, μία γάτα η οποία επίσης συμβολίζει και τη διέστηση και τις γνώσεις. Σας συνδέει πάρα πολύ εσάς. Εγώ το έχω κάνει, έχω δει κάποια πράγματα παλιά αριθμολογικά και τη σύνδεσή μου με αρχαία Αίγυπτο σε επίπεδο ψυχής αν θέλετε. Και εδώ λοιπόν τώρα η γάτα, αυτό το οποίο συμβολίζει, είναι η σύνδεσή σας και με έναν κόσμο μυστήριο και μεταφυσικό. Και η γάτα είναι και επίσης, μπορεί να είναι και το ζωάκι συντροφιάς το οποίο έχετε σπίτι σας. Έτσι μπορεί να είναι γάτα, μπορεί να είναι σκύλος ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Μία πολύ πολύ ιδιαίτερη κάρτα, περίεργη, που σημαίνει γείωση. Που σημαίνει ανακάλυψε τις ρίζες σου. Εδώ είναι και η μελέτη. Δηλαδή δείτε εδώ αυτή την εικόνα, μιλάμε με συμβολισμούς. Η φύση, η αγάπη για τη φύση είναι, γιατί αγαπάω και εγώ προσωπικά πάρα πολύ τη φύση. Τα ζώα, το πώς το λένε, τη φύση γενικά, το νερό, τους όμορφους προορισμούς. Όμως, αν παρατηρήσετε, αυτή την ανθρώπινη φιγούρα διαβάζει, αλλά όλο το σώμα συνδέεται με τη φύση, με ένα δέντρο και τα πόδια είναι στυλωμένα κάτω στη γη. Είναι η έννοια της γείωσης. Υπάρχει στον ενεργειακό κόσμο, σημαίνει γείωση. Να σας το εξηγήσω πάρα πολύ σύντομα. Τι σημαίνει γείωση? Ο άνθρωπος έχει ενεργειακά κέντρα. Εντάξει. Αυτά τα ενεργειακά κέντρα, πρώτο ενεργειακό κέντρο είναι αστράγαλη γόνα τα πόδια και τα γεννητικά όργανα, δεύτερο ενεργειακό κέντρο είναι κάτω από τον αφαλό, το τρίτο ενεργειακό κέντρο είναι λίγο πάνω από τον αφαλό, τέταρτο είναι η καρδιά, πέμπτο είναι ο λαιμός, έκτο είναι το τρίτο μάτι που λένε και το έβδομο είναι η κορώνα, πάνω η κορυφή του κεφαλιού. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι και στη μεταφυσική, να το πω έτσι, κάποιοι που ασχολούνται με διάφορα ενεργειακά, οι οποίοι είναι αγίωτοι, δεν είναι προσγειωμένοι. Έχουν εκτοξευτεί και λένε μπαρούφες. Λοιπόν, ή δεν ξέρουν να το χειριστούν. Η έννοια της πνευματικότητας, αγαπημένοι φίλοι μου, έχει να κάνει ότι όταν αυτά τα ενεργειακά κέντρα είναι η ενέργεια που ανεβαίνει, η κονταλίνη αν έχετε ακούσει, πηγαίνει ίσα προς τα πάνω, δηλαδή περνάει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, έβδομο, και υπάρχει η επικοινωνία με το ανώτερο θείο κομμάτι, το σύμπαν κτλ. Η επιτυχία λοιπόν ενός πνευματικού ανθρώπου είναι να είναι γειωμένος, προσγειωμένος στη γη. Να είναι πρακτικός, να είναι προσγειωμένος, προσγειωμένη και να μην λέει βλακίες. Να μην λέει αλόκοτα πράγματα. Να μην λέει μπαρούφες και να μην χρησιμοποιεί, αν θέλει, το πνευματικό κομμάτι για να λέει ό,τι να είναι. Γι' αυτό σου λέει, ψάξε λοιπόν, πήγαινε βαθιά μέσα σου και ψάξε λοιπόν τις ρίζες σου, ψάξε επίσης το γενεαλογικό σου δέντρο, ψάξε επίσης πήγαινε πίσω, διότι συνδέεσαι με κάποια επίσης κληρονομικά χαρίσματα.
τα οποία τα έχεις κληρονομήσει, αλλά εσύ χρειάζεται να τα γιώσεις. Δηλαδή, ναι μεν έχουμε ένα χάρισμα, να σας πω παράδειγμα κάτι. Κάποιος έχει ένα χάρισμα το να παίζει από πολύ μικρή ηλικία, να είναι φυσικό ταλέντο στο πιάνο, εντάξει. Πρέπει όμως αυτό να είναι γιωμένο, να είναι πρακτικό. Δηλαδή να κάνει πρόβες, να μαθαίνει. Αν είμαι απλά λέω, α, έχω ταλέντο, α, δεν πειράζει και πάω να παίξω, κάποια μέρα θα διαπιστώσει ότι δεν θα μπορεί να παίξει. Ή θα έχει πρόβλημα, ή θα βγαίνουν οι νότες λάθος. Έτσι ένα, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο στον πνευματικό κόσμο να υπάρχει γείωση. Κάποιοι που λένε, ξέρω εγώ, κάνω τι να σου πω, θα σου λύσω όλα σου τα προβλήματα. Έλα σε μένα και θα κάνω κάτι. Και θα στα λύσω όλα σου τα προβλήματα. Είναι αγίωτο. Διότι, φίλες και φίλοι, να σας το πω σαν πληροφορία, και δεν το λέω εγώ, το λέει η αστρολογία, η αριθμολογία, όλοι έχουμε ένα σχέδιο ζωής. Όλοι έχουμε κάποια καρμικά σχέδια ζωής. Δεν μπορείς να τα ξεπεράσεις με το να κόψεις δρόμο και με περιέργειες αυτές. Θέλει να το περάσεις, να το βιώσεις για κάποιο λόγο. Ωραία, αρκετά είπαμε εδώ, αλλά ήταν πολύ σημαντικό, διότι είπαμε, είναι ένα ιδιαίτερο μονοπάτι. Το πνευματικό μονοπάτι λοιπόν θέλει γείωση, να το θυμάστε, να είναι γειωμένα, να μην είναι πράγματα αλόκοτα, καταλαβίστικα, βλαμμένα, πώς να σας το πω. Μάλιστα, Ιεροφάντης. Ο Ιεροφάντης έρχεται εδώ δυνατός, έχει κάτι να πει στον κόσμο. Εσείς, εμείς, από αυτό το μονοπάτι, έχουμε να πούμε κάτι στον κόσμο. Είναι ο μάγος ο οποίος εξελίχθηκε, κατάλαβε και έφτασε σε ένα άλλο επίπεδο. Εδώ είναι αριθμός 5. Εδώ όμως σημαίνει διδάσκω, αλλά αυτά τα οποία λέω είναι γειωμένα. Καταλάβατε? Αυτά τα οποία λέω έχουν βάση. Αυτά τα οποία λέω έχουν αλήθειες και όχι ψέματα ή απάτη. Γιατί ο Ιεροφάντης μπορεί να γίνει και εκείνος ο οποίος διδάσκει λάθος διδάγματα. Έχετε και αυτό υπόψη σας. Πάνω σχάρι εδώ είναι και οι ομάδες, οι περίεργες που προσπαθούν να δώσουν μια πνευματικότητα και ξέρω εγώ, λέω τώρα κάνουν όρια, ας πούμε, μεταξύ τους. Λέω τώρα. Δεν είναι αυτό. Πού είναι η πνευματικότητα? Ή είναι μια διαστρέβλωση κάποιων πνευματικών κανόνων. Εδώ η Ιεροφάντη σημαίνει ευθυτενής. Εδώ σημαίνει, άρα εσείς λοιπόν έχετε μία ευθύνη, έχουμε μία ευθύνη, να λέμε την αλήθεια και να την προσεγγίζουμε με πολύ προσγειωμένο τρόπο. Ναι, και εγώ που ασχολούμαι πάρα πολύ με τα ενεργειακά, εάν είναι αγίωτα, σε εκτοξεύουν, πραγματικά εκτοξεύεσαι, έτσι. Και μετά λες, γιατί ζαλίζομαι, γιατί έχω μόνιμο πονοκέφαλο, γιατί τα πόδια μου δεν με κρατάνε. Ναι, σημαίνει. Να έχεις πάει σε μια θεραπεία κάτι και να έχεις βγει με ένα πονοκέφαλο μετά, αυτό δεν είναι θεραπευτικό. Δεν είναι υγιές. Τι προσέχουμε? Το σαμποτάζ. Πρόσεξε να δεις. Μη φοβάσαι. Αυτό, μη φοβάσαι το σαμποτάζ, μη φοβάσαι επίσης να προσέχεις τις αυτοκαταστροφικές ενέργειες. Να μην λες, πάλι λέμε εδώ, να μην λες δεν αξίζω, δεν θα τα καταφέρω, όχι δεν θα τα καταφέρω, όλα μαύρα. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το δίδαγμα. Το δίδαγμα είναι ότι όταν βασιστείς και καταλάβεις και κάποιες πνευματικές αλήθειες, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη και όταν δεν αυτοσαμποτάρεσαι μπορεί να φτάσεις πολύ ψηλά. Πραγματικά πολύ ψηλά. Πρέπει να φέρεις αλλαγές στη ζωή σου. Να μην φοβάσαι τις αλλαγές. Και εγώ στη ζωή μου προσωπικά έχω βιώσει πάρα μα πάρα πολλές αλλαγές σε διάφορα επίπεδα. Μην τις φοβάσαι. Ναι, δημιουργώ στην αρχή φόβο. Να σου πω τι λέω εγώ. Εγώ τι λέω βέβαια, έτσι δεν σημαίνει. Για τρεις μέρες πήγαινε να φοβηθείς, ναι, να φοβάσαι. Ας το φόβο να σε αυτό. Για τρεις μέρες να λυπάσαι πάρα πολύ. Κλάψα, θέλεις πάρα πολύ, ξέρω. Για τρεις μέρες να λες γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτό. Ναι, για τρεις μέρες πες, δεν θα τα καταφέρω. Βλακείς, δεν θα καταφέρω τίποτα. Όλα σκατά. Πες το. Μετά όμως,
την τέταρτη μέρα ανέβα, πάρ' το πάνω. Γιατί θα έχεις εκφράσει την ενέργειά σου, θα έχεις εκφράσει όλα αυτά τα οποία μέσα σου σε τρώνε και σε καίνε, εκφράσε τα σπίτι σου. Μείνε μόνος σου, μόνη σου, ή πήγαινε στο αυτοκίνητο κάπου, ξέρω εγώ, και κάνε μονόλογο, έτσι. Ή μπορεί να τα πεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και μια ικανότητα, μια ιδιότητα να σε ακούσει, λέω τώρα, και να τα βγάλεις από μέσα. Όπως πολλές φορές δεν τα βγάζουμε από μέσα και αισθανόμαστε καλύτερα. Λέμε, και μετά λέμε, αχ, αισθάνομαι καλύτερα. Αυτό λοιπόν. Και μετά ανέβα, λες, όχι ρε, πιπί, εγώ θα τα καταφέρω. Να το. Progressions. Στην αστρολογία λοιπόν υπάρχουν οι πρόοδοι που λένε, οι οποίες όντως είναι κάποιες όψεις, να το πω έτσι, κάποιοι σχηματισμοί, οι οποίοι όμως μας πάνε στο επόμενο επίπεδο. Αριθμός 56, εδώ 5, εδώ 11 επίσης, δες που σε πηγαίνει. Πρόοδος λοιπόν. Προοδεύεις στη ζωή, εσύ προοδεύεις. Μπορείς να προοδεύσεις και να καταλάβεις ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι. Είναι η προοδευτική κύκλη. Εντάξει. Εδώ τώρα, όχι στη ζήλια, μακριά από τη ζήλια. Μη ζηλεύεις κανέναν. Που λες, ρε γαμώτο, αυτός ρε παιδί μου έχει πολλά λεφτά. Ή αυτή, ξέρω εγώ, έχει φοβερό γκόμενο, ας πούμε. Ή αυτός, ξέρω εγώ, την έχει κάνει τη ζωούλα του. Ή αυτή την έχει κάνει τη ζωούλα της. Έχει χτίσει, έχει κάνει, έχει παιδιά, έχει άντρα πλούσιο, έχει γίνει. Όχι. Όχι. Είσαι το ίδιο με τους άλλους, έχεις πολλές δυνατότητες με τους άλλους, τίποτα μην αφήσεις να σε πάει πίσω. Όχι στη ζήλια. Αυτή είναι η διαδρομή σου. Όχι στη ζήλια. Μην μπεις αυτό το κομμάτι. Φτερά. Ο αριθμός 11. 1. 56 μας κάνει εδώ 11 και εδώ 11. Μ' αρέσει να τα κάνω αυτά. Λοιπόν, τι σου λένε τα φτερά, άκου να δεις. Επικοινωνία. Πρέπει να αναπτύξεις το ταλέντο της επικοινωνίας, να θέλεις να φέρεις θετικές αλλαγές στη ζωή σου, είσαι ελεύθερο άτομο, είσαι πολύ ελεύθερο άτομο, πολύ ανεξάρτητο, όπως και εγώ, ανανέωση, νίκη, μηνύματα. Είναι ένας αριθμός πολύ ιδιαίτερος, εδώ είναι το γιώτα, το γράμμα γιώτα, αν κάπου σου κάνει κλικ εσένα, μπορεί να σημαίνει ίασης, μπορεί να είναι όνομα, μπορεί να είναι επώνυμο, μπορεί να είναι μία λέξη που σου έρχεται στο μυαλό τώρα συνειρμικά. Δες το λοιπόν, τι θέλει να σου πει. Μπορεί να είναι ξέρω εγώ, μπορεί να είναι γιο, δεν μου έρχεται άλλο γιο. Το ηλαρό μου ήρθε εμένα συνειρμικά να πω. Τι άλλο μου έχει έρθει, το ίασης που μου ήρθε, το ιερό. Λοιπόν, αριθμός 30. Ανώτερη γνώση, φίλε και φίλοι. Τι σημαίνει ανώτερη γνώση? Μαγικός αριθμός, ανώτερη γνώση. Εδώ, μαθαίνω ανώτερη γνώση, αλλά τη γιώνω, δεν την έχω να εκτοξεύετε. Εντάξει. Είναι φιλοσοφικός, προφητικός αριθμός. Τα όνειρά σου ή οι προφητείες που μπορείς να κάνεις, ή αυτά που κάνω εγώ, να είναι γιωμένα, να είναι προσγειωμένα. Λοιπόν, ικανότητα λοιπόν στη δικαιοσύνη, στις τέχνες, στην ιατρική, ένας χριστιανικός αριθμός, αμοιβές, αλλά επειδή είναι και τα 30 αργύρια, θα προδοθείς, αλλά μην προδώσεις. Θα προδοθείς, αλλά μην προδώσεις. Έχεις θεϊκή δύναμη και μπορείς να χειριστείς πολύ δύσκολες υποθέσεις. Με την ενέργειά σου, με τον τρόπο έκφρασης, με δύσκολους ανθρώπους, όταν λοιπόν το κατακτήσεις, ακόμα και το πιο δύσκολο, απαιτητικό, περίεργο, νάρκισο, επιθετικό άνθρωπο, μπορείς να τον φέρεις στα νερά σου. Ανώτερη συνείδηση, προφητικότητα, όπως είπαν, προφητεία. Σ' αγαπάνε φυσικά, αγαπάς πολύ το θέατρο, το γράψιμο, οι τέχνες, έτσι. Λοιπόν, η φύση. Λοιπόν, είσαι πολύ, επίσης, έχεις σεξ απείλ.
Ναι, το λέω και εγώ για μένα, είμαι πάρα πολύ κούκλος. Λοιπόν, όμορφο παλικάρι, παλικάρι, τρελό αγόρι, λοιπόν. Λοιπόν. Αυθονία στη ζωή, μπορείς να τη φέρεις την αυθονία στη ζωή σου. Και μπορείς επίσης να βοηθήσεις πολλούς ανθρώπους. Μάλιστα. Και ποιο είναι η διαδρομή? Αχα, η διαδρομή είναι το μαστίγωμα, το μαστίγιο. Μην πάει το νου σας στο πονηρό, έτσι. Δεν εννοώ. Καλά, πηγαίνει και σεξουαλικά και ερωτικά, αλλά οκ, okay, άλλο θέλει να πει εδώ. Μην αφήσεις κανέναν στη ζωή σου να επηρεάσει τα πλάνα σου, τις αξίες σου και τα σχέδιά σου. Αυτό είναι το μαστίγιο. Όχι φλακ. Όχι. Επιμονή, υπομονή, δύναμη. Δες εδώ έχει βγει πάλι ο αριθμός 11. 11, 11, 11. Το 11 στην αριθμολογία είναι ο αγγελιαφόρος του φωτός. Είναι αυτός ο οποίος φέρνει φως και το μεταδίδει στους άλλους ανθρώπους. Εδώ επίσης έχουμε έναν, εδώ έχουμε έναν βαλέ ξυφών. Εγώ θα σου πω και για μπαστούνι, και μπαστούνάτο και ξυφών, που είναι η γλώσσα της αλήθειας. Δηλαδή, όσο με το δικό σου τρόπο, με τον ήρεμο τρόπο, έτσι, με το δικό του τρόπο ο καθένας, με τη δύναμή του, μπορεί να εκφράσει τις μεγαλύτερες αλήθειες και να λέει, να έχει την ευθύτητά του. Είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη διπλωματία. Ναι, εδώ δηλώνει επίσης, γιατί έχει τον αριθμό 2, το 11 έχει τον αριθμό 2 και το 3 σημαίνει και διπλωματία, είμαι και διπλωματικός. Λοιπόν, διπλωματία εξαρτάται, είναι πολλές οι εκφράσεις της. Η διπλωματία σημαίνει ότι okay, προσπαθώ να βρω μία γέφυρα επικοινωνίας, να την χτίσω στο χρόνο που έχω για να μπορέσω να επικοινωνήσω και να πω τα επιχείρηματά μου. Πολλές φορές οι άνθρωποι σε οποιοδήποτε επίπεδο μπορεί να μας δώσουν πολύ χρόνο. Οπότε πρέπει σε εκείνα τα λίγα λεπτά που έχεις ή και δευτερόλεπτα να μπορέσεις να περάσεις το μήνυμά σου. Να περάσεις τις αξίες σου. Όμως αυτή η διαδρομή έχει πολύ φως. Μην αφήσεις κανέναν να σου πάρει το φως. Ένα λεπτό, δεν τελειώσαμε. Κάτι τελευταίο κάνω. Απλά τα μαζεύω για να είναι καθαρό το πεδίο και πάμε να κλείσουμε. Αν βάλω λοιπόν και τα τέσσερα μονοπάτια και τα τέσσερα, τι είναι αυτό το οποίο εμένα θέλει αυτή τη στιγμή γενικά να μου πει, να μας πει ένα αποτέλεσμα για να κλείσουμε, έναν επίλογο δηλαδή, για να δούμε τι θέλει να μας πει. Το πρώτο φως. Το πρώτο φως της ημέρας. Όταν ξυπνάμε, ανοίγει το, και εντάξει, το πρωί δηλαδή, και βγαίνει το πρώτο φως του ήλιου, είναι το ξεκίνημα ενός νέου μικρού κύκλου της ημέρας. Η ζωή αποτελείται από τέτοιους καθημερινούς, μικρούς και φυσικά και μεσαίους και μεγάλους κύκλους. Πρώτο φως. Είμαστε ευλογημένοι όλοι μας, διότι έχουμε τη δυνατότητα να αντικρίσουμε και να δούμε κάθε μέρα το φως του ήλιου. Την καινούρια αρχή της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα, της ζωής κτλ. Νέος κύκλος. Νέοι κύκλοι. Τα νέα μονοπάτια είναι νέοι κύκλοι. Κάθε μέρα ένα νέο μονοπάτι, κάθε μέρα ένας νέος κύκλος. Το πιστεύεις αυτό που σου λέω? Σου άρεσε η ανάλυση? Πιστεύεις ότι με κάτι συντονίζεσαι? Κάνε εγγραφή και θα τα πούμε πολύ σύντομα.